Σέλου, θα γνωρίσουμε μία νέα διατροφική τάση, αυτήν της φυτοφαγίας. Θα ξεχωρίσουμε τους όρους φυτοφαγία και βιγκανισμός, γιατί τους έχουμε λίγο συγκεχημένους στο μυαλό μας, και θα καταρρύψουμε μύθους και αλήθειες. Ας ξεκινήσουμε καλωσορίζοντας την κυρία Δέσποινα Μαρσέλου, κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα και σε πολλούς από εμάς αρκετά άγνωστοι οι όροι, οπότε ίσως για να βάλουμε στη συζήτησή μας μια γερή βάση, να ξεκινήσουμε από τους ορισμούς του όρου και ξεκινήσουμε με την φυτοφαγική διατροφή. Η φυτοφαγική διατροφή, ουσιαστικά η whole plant-based nutrition. Μιλάμε λοιπόν για την ολική φυτοφαγία που στηρίζεται σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Είναι ουσιαστικά μία διατροφική επιλογή στην οποία τα άτομα που την επιλέγουν κυρίως για το κομμάτι της υγείας τους, για καλύτερη υγεία δηλαδή, καθώς ξέρουμε ότι μειώνει το ρίσκο σε καρδιαγγειακά, σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου και βοηθάει και στο κομμάτι της αυτοανοσίας σύμφωνα με τελευταίες έρευνες. Οπότε εκεί λοιπόν το άτομο σταματάει να καταναλώνει οτιδήποτε είναι ζωικής προέλευσης. Μιλάμε για κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, γαλακτοκομικά και αυγά. Mm-hmm. Και ναι, ολοκληρώστε. Και με τον όρο βιγκανισμό, για να τα βλέπουμε έτσι... Ο βιγκανισμός ουσιαστικά δεν είναι μία διατροφική επιλογή, είναι ένας τρόπος ζωής, μια φιλοσοφία, θα λέγαμε. Φυσικά, εμπερικλεί και την διατροφική επιλογή. Δηλαδή, ουσιαστικά, όσοι χρησιμοποιούν τον όρο vegan, ουσιαστικά τοποθετούνται κατά της βίας των ζώων, υπέρ της υγείας του πλανήτη, και φυσικά έχουν τροφές που αποκλείουν επίσης τα ζωικά τρόφιμα. Πάλι δηλαδή το ίδιο, αυγά, γαλακτοκομικά, κρέας, κοτόπουλο, ψάρι και μέλι. Οτιδήποτε δηλαδή θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται τα ζώα, αυτό κόβεται και αποφεύγεται. Και προχωρούν φυσικά και ένα βήμα παραπάνω, όπου εκεί όπου έχει χρησιμοποιηθεί βία σε ενδυμασία ή σε καλλυντικά, δηλαδή έχουν γίνει πειράματα στα ζώα, επίσης αποκλείονται. Άρα στο κομμάτι το διατροφικό είναι ίδια η φυτοφαγία με τον βιγκανισμό. Να είναι κάποιος vegan. Ό,τι αφορά το κομμάτι της απόκλησης, το κομμάτι όμως όποιος θεωρείται vegan, η μεγάλη διαφορά μεταξύ της vegan διατροφής, να πάρουμε μόνο το διατροφικό κομμάτι, της vegan διατροφής και της whole plant-based διατροφής, της ολικής φυτοφαγίας, δηλαδή με μη επεξεργασμένα, στη vegan διατροφή μπορεί να βρούμε επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως είναι μπιστέκια vegan, όπως είναι τυρόπιτες vegan. Οπότε εκεί η συχνότητα επεξεργασμένων τροφίμων μπορεί όντως να χρησιμοποιείται σε μεγάλη συχνότητα. Ενώ στη φυτοφαγική είναι εξ ολοκλήρου τα λαχανικά και τα φρούτα. Ακριβώς. Οτιδήποτε βγαίνει από τη μαμά γη. Και τα ωφέλη της φυτοφαγικής διατροφής για τον άνθρωπο, ποια είναι? Αναφερθήκατε νωρίτερα σε κάποια, με κάποιες πρόσφατες μελέτες, αλλά να τα δούμε λίγο ένα-ένα εκτενώς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν όποιος ακολουθεί μια φυτοφαγική διατροφή, έχουμε δει ότι μειώνει το ρίσκο για καρδιαγγειακές παθήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες όπου άτομα τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένη διατροφή έχουν χαμηλότερα ποσοστά χοληστερόλης γενικότερα, και φαίνεται να έχουν και πιο ρυθμισμένες από λιποπρωτεΐνες, α, β και λιποπρωτεΐνες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι καρδιακής υγείας πια. Έχουμε μείωση ρίσκου για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, καρκίνος παχαίως εντέρου, μιας και πιθανότητα γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το δελτίο τύπου του 2015 από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το κόκκινο κρέας κατατάχθηκε ως πιθανότατα καρκινογόνο, ενώ τα αλλαντικά ως καρκινογόνο τύπου α. Αυτό σημαίνει ότι όποιος καταναλώνει συχνά κόκκινο κρέας και αλλαντικά έχει ένα αυξημένο ρίσκο κατά 18% για καρκίνο του παχαίως εντέρου, αλλά φυσικά έχουμε και μειωμένο ρίσκο για καρκίνο του προστάτη. Κυρία Μαρσέλ, κάποιος που κάνει την φυτοφαγική διατροφή, πρωτεΐνη από πού λαμβάνει? Ή ασβέστιο? Αυτό είναι έτσι μια πολύ συχνή ερώτηση και σας ευχαριστώ που την κάνετε.
Η πρωτεΐνη ουσιαστικά υπάρχει σε όλα τα φυτά. Η πρωτεΐνη τι είναι? Είναι μια ποικιλία αμινοξέων. Οπότε υπάρχουν διάφορα αμινοξέα και υπάρχουν και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα, τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν συνθέτει ο άνθρωπος, οπότε πρέπει να τα πάρει από τη διατροφή. Έτσι λοιπόν, σε μια φυτοφαγική διατροφή, στις φακές ας πούμε, υπάρχουν και εκεί τα 9 απαραίτητα αμινοξέα, αλλά σε μικρότερες ποσότητες, όχι σε ισόπωσες ποσότητες. Οπότε όποιος ακολουθεί φυτοφαγία, αν έχει επάρκεια σε θερμίδες, δεν υποσιτίζεται δηλαδή, και έχει ποικιλία τροφών μέσα στην εβδομάδα, δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα στο κομμάτι της πρωτεΐνης. Εσείς... Παίρνει επάρκεια σε πρωτεΐνες, mm-hmm. χωρίς κανένα θέμα. Εσείς... Ασβέστιο, που ουσιαστικά το λαμβάνουμε Ασβέστιο. Περισσότερο από τα γαλακτοκομικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ασβέστιο βρίσκεται σε τροφές υποφαγικές όπως είναι ταχίνι, παξιμάδι χαροπιού, μελάσα, αποξεραμένα φρούτα όπως είναι τα ξηρά σίκα, τα πράσινα φλόδη λαχανικά που είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ασβέστιο. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι σε φυτικά τρόφιμα η απορροφησιμότητα και η διαθεσιμότητα του ασβεστίου είναι μεγαλύτερη. Γι' αυτό μάλιστα, αν θα χαρτογραφήσετε και δυτικοευρωπαϊκές χώρες όπως είναι και η Σουηδία και η Νορβηγία, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη επάρκεια σε γαλακτοκομικά, έχουμε δει ότι τα οστεοπαιρετικά επεισόδια ολοένα και μεγαλώνουν. Οπότε η λύση στο ασβέστιο δεν είναι τα γαλακτοκομικά. Γιατί και η σκελετική υγεία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Θα χρειαστούμε ένα ολόκληρο επεισόδιο για να το αναλύσουμε αυτό. Κάπως έτσι καταρρίψαμε τον πρώτο μύθο. Έτσι. Εσείς, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος, ειδικεύεστε και σε άτομα, στη διατροφή ατόμων που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτή είναι μια διατροφική τάση που βοηθάει τέτοια άτομα? Σαφώς, έχουμε πολλά διατροφικά πρωτόκολλα που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν και να μειώσουν τα κλινικά συμπτώματα αυτοανοσίας, όπως είναι για παράδειγμα σκελετική πόνη, αλλά έχουμε δει και μείωση δίκτων, σε δείκτες φλεγμονής, όπως είναι η CRP. Οπότε ακολουθώντας κάποιος μια φυτοφαγική διατροφή, μπορεί να δει μείωση ακόμα και σε αυτούς τους δείκτες. Mm-hmm. Άρα τη συστήνετε εσείς ως δίαιτα τη φυτοφαγική? Βεβαίως. Και ως διατροφολόγος να σας ρωτήσω. Δύο είναι οι ερωτήσεις. Τι απαντάτε σε αυτούς που θα ήθελαν να κάνουν την εν λόγω διατροφή για να αδυνατήσουν, και τι απαντάτε σε αυτούς που πιστεύουν ότι αν την κάνουν δεν θα έχουν πολλές επιλογές σε γεύματα, σε πιάτα? Η αλήθεια είναι ότι για το κομμάτι της απώλειας βάρους η φυτοφαγική διατροφή ενδείκνεται. Και ενδείκνεται γιατί μπορεί πραγματικά να προσφέρει ωφέλη μέσα από την αντιοξείδωση και τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οπότε αυτό βοηθάει και το ανοσοποιητικό και την καλή κυκλοφορία αίματος, αλλά και το εντερικό μικροβίωμα. Γνωρίζουμε ότι το έντερο συμβάλλει ενεργά στη μείωση βάρους και όχι μόνο, και στο κομμάτι του ανοσοποιητικού και στο κομμάτι της ρύθμισης του ρεδί αδένα. Οπότε μέσω της ζύμωσης που κάνει το έντερο λόγω των πολλών φυτικών υγρών, αμέσως γινόμαστε πιο ενεργοί. Οπότε στο κομμάτι της απώλειας βάρους το σύστημα είναι επιφύλακτα. Απλά σε κάποια άτομα που έχουν βρεθεί στο έντερο, δεν έχουν δηλαδή μάθει, δεν έχουν εκπαιδεύσει το έντερό τους mm-hmm. να δεχτούν ποικιλία φυτικών υγρών, θέλει μια σταδιακή εισαγωγή. Mm-hmm. Ναι. Τώρα στη δεύτερη ερώτηση, θυμίστε μου λιγάκι. Στη δεύτερη ερώτηση, εάν σε αυτούς που θέλουν να κάνουν μια τέτοια διατροφή, τι απαντάτε αν υπάρχουν πληθώρα επιλογών, αν πιστεύουν ότι είναι λίγα αυτά που θα μπορούν να φάνε, ότι θα περιοριστούν στις επιλογές? Μα κατά πρώτον να υποθυμίσω ότι η κλασική μας μεσογειακή διατροφή, αυτή που φιγουράρει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, είναι η κριτική διατροφή του 1970. Περιλαμβάνει όμως και κρέαση συγκεκριμένη. Να λένε μια φορά το μήνα. Mm. Τα παιδιά μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια διατροφή. Επιλογές, ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τις επιλογές, μπορούν να επιλέξουν τα κλασικά μεσογειακά πιάτα και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί σεφ και στο διαδίκτυο και όπου μπορείτε, οι οποίοι φτιάχνουν εξαιρετικά φυτοφαγικά πιάτα για να δουν και την ποικιλία. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, βεβαίως και μπορούν να ακολουθήσουν φυτοφαγική διατροφή. Άλλωστε, το έχουν τεκμηριώσει και πάρα πολλοί οργανισμοί, και ο Διαιτολογικός Βρετανικός Σύλλογος και ο Καναδέζικος Βρετανικός Σύλλογος. Αρκεί μία φυτοφαγική διατροφή, και εδώ να επισημάνω, όπως και όποια διατροφή, πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη
για παιδιά. Από την πολύ νεαρή ηλικία. Από τη βρεφική ηλικία. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Είδαμε τα ωφέλη στον άνθρωπο. Ποια είναι τώρα τα ωφέλη στον πλανήτη? Τα ωφέλη στον πλανήτη είναι πάρα πολλά. Ουσιαστικά έχουμε δει ότι σύμφωνα με την Eat Lancet Commission, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς που μετράει τη βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά τον πλανήτη, τονίζει ότι αντικαταστώντας τα ζωικά προϊόντα στη διατροφή του με φυτικές ίνες, μπορεί και βελτιώνει το αποτύπωμα. Οπότε μπορεί να ληφθεί υπόψη η χρήση της γης, που τώρα γίνεται κυρίως από ζώα, η χρήση του νερού, που επίσης γίνεται από ζώα, μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Ενώ σημαντικοί παράγοντες είναι και η υπεραλίευση, όπως και η παραγωγή μεθανίου από τις φάρμες. Όλα αυτά μειώνονται. Και μένει χρήση γης, ώστε να μπορέσουν να καλλιεργηθούν άλλα φυτικά προϊόντα, προκειμένου να φυτιστούν άνθρωποι. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τα ψάρια είναι και αυτά στα προϊόντα αυτά που κατά κάποιο τρόπο απαγορεύονται. Βεβαίως. Δεν καταναλώνονται. Αν δεν υπάρχει συμμόρφωση σύμφωνα με την υπεραλίευση, μέχρι το 2030 θα έχουμε καταστρέψει τα 2/3 της βιοποικιλότητας των ψαριών. Ουσιαστικά η θάλασσά μας δεν θα μπορεί να αναπνεύσει. Να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Για κάποιον που ακολουθεί φυτοφαγική διατροφή ή vegan διατροφή, τα συμπληρώματα διατροφής είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση? Το απαραίτητο συμπλήρωμα είναι η Β12. Η Β12 βρίσκεται στο έδαφος και τη συνθέτουν βακτήρια. Από εκεί, όταν τα ζώα βοσκούσαν έξω, παλιότερα, δεν συμβαίνει πλέον και τώρα, την τρώγανε τα ζώα και από εκεί την έπαιρνε ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι διαμεσολαβητή. Οπότε η Β12 είναι απαραίτητη για έναν φυτοφάγο και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει έλλειψη βιταμίνη D, που μπορούμε να δούμε και σε πανφάγους, θα πρέπει να πάρει και βιταμίνη D. Μάλιστα. Κυρία Μαρσέλου, μας λύσατε όλες τις απορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Παραμένουμε σε οικολογικό κλίμα και πάμε στην Κρήτη, καθώς ανακοινώθηκαν οι βραβευμένες ακτές της χώρας.